Και εδώ συναντάμε τις καινούργιες αίθουσες του σχολείου μας. Δεν είναι εικόνες από κάποια τριτοκοσμική χώρα. Είναι εικόνες από το ειδικό δημοτικό σχολείο της Ιεράπετρας. Εδώ είναι η πρώτη. Όπως βλέπετε, το χαρτόνι είναι αρκετά ανθεκτικό. Βέβαια, δεν ξέρω αν κρατάει τον ήχο. Εν έτη 2021, παιδιά της ειδικής εκπαίδευσης της Ιεράπετρας κάνουν μάθημα σε αίθουσες φτιαγμένες από χαρτόκουτες. Εδώ είναι η δεύτερη. Το παιδάκι κάθεται μαζί με την κυρία του σε αυτό εδώ πέρα το θρανείο. Η χαρτόκουτα έχει και τρυπούλες για να μην ξεχνιέται το παιδάκι, να μην νιώθει άσχημα. Αυτό νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή για κανένα. Προσβάλλει όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Όποιος περνάει από το διάδρομο, ο οποίος είναι για να πάει στην τουαλέτα, μπορεί να βλέπει, να ρίχνει και μία ματιά, να βλέπει πώς και τι κάνουν. Ένα ειδικό δημοτικό σχολείο σήμερα, για να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει σωστά, χρειάζεται πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας και κάποιους άλλους χώρους για συνεδρίες του λογοθεραπευτή, του εργασιοθεραπευτή, του ψυχολόγου, της κοινωνικής λειτουργού. Και εδώ το αποκορύφωμα είναι η αίθουσα φυσικοθεραπείας. Και αυτή στο διάδρομο. Το βίντεο μέλους του Συλλόγου του Ειδικού Σχολείου είναι χαρακτηριστικό της αντιμετώπισης που έχει η ειδική αγωγή στην Ελλάδα. Ένα σχολείο το οποίο χτίστηκε πριν από 20 χρόνια και το οποίο, του οποίου αφαιρέθηκαν κάποιες αίθουσες για να δοθούν σε ένα άλλο εκπαιδευτήριο, στο ΕΚ συγκεκριμένα, του αφαίρεσε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σωστά και να λειτουργήσει σωστά και να παράσχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα παιδιά. Πρέπει να πω ότι λείπουν τουλάχιστον 4 αίθουσες για να λειτουργήσει κανονικά το σχολείο μας. Οι μαθητές αυξάνονται κάθε χρόνο και οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να σκαρφίζονται διάφορα. Κάτι πρέπει να γίνει με το κτίριο, δεν πάει άλλο. Τα προβλήματα στο συγκεκριμένο κτίριο δεν είναι καινούρια. Οι χαρτόκουτες εμφανίστηκαν το 2020 και παρά τις διαβεβαιώσεις, οι όποιες παρεμβάσεις έγιναν αφορούσαν στο εξωτερικό του κτιρίου, με το Δήμο να προχωρά σε εργασίες μόνωσης, καθώς και στην κατασκευή ενός στεγάστρου στην είσοδο του σχολείου, ώστε να μην βρέχονται τα παιδιά κατά την προσέλευσή τους. Η εικόνα αυτή που προβάλλεται αυτές τις μέρες για το ειδικό εργαστήριο επαγγελματικής κατάρτισης προσβάλλει πρώτα απ' όλα το διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, που τοποθετεί χάρτινα χωρίσματα στο διάδρομο του σχολείου και στη συνέχεια τον προϊστάμενό του, διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομούλα Σιθίου. Η Σχολική Επιτροπή καταθέτει χρήματα στους λογαριασμούς των σχολείων, τα οποία τα διαχειρίζεται ο κάθε διευθυντής του σχολείου. Αν δεν μπορούσε να το κάνει, ας απευθυνόταν στη Σχολική Επιτροπή να ασχοληθούμε εμείς. Επισκεφθήκαμε μαζί με την αντιδήμαρχο, την κυρία Ρουμελιωτάκη, τους χώρους. Τους έχουμε επισκεφτεί και με τον κύριο δήμαρχο. Και αυτή τη φορά φάνηκε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να παρέμβει για να λύσει οριστικά το πρόβλημα. Είμαστε σε επικοινωνία με τις κτηριακές υποδομές για να προχωρήσουμε σε κατασκευή επιπλέον αιθουσών που χρειάζονται. Αυτό όμως χρειάζεται χρόνο και γραφειοκρατία. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε σε προκατασκευασμένες αίθουσες, αν μας δώσει τη συγκατάθεσή του ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εικόνα αυτή δεν τιμά κανένα και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απαγορευτικές. Θέμα χώρου, λοιπόν. Κυρίως πολιτικής βούλησης, γιατί χώρος από την ανατολική πλευρά, όπως θα δείτε, υπάρχει. 16 παιδιά. Μαθητές με διαταραχές, αναπηρίες και μαθησιακά προβλήματα μεταφέρονται από και προς το σχολείο χωρίς καν συνοδό. Επειδή τα παιδιά αυτά χρήζουν μιας περισσότερης προσοχής και φροντίδας κατά τη μεταφορά τους από τα σπίτια τους στο σχολείο. Οπότε θα μπει και το θέμα του συνοδού, θα λυθεί και αυτό. Εδώ είναι η δεύτερη. Το παιδάκι κάθεται μαζί με την κυρία του σε αυτό εδώ πέρα το θρανείο. Και το ερώτημα παραμένει, μέχρι πότε η Ελλάδα θα θεωρεί στην ειδική εκπαίδευση αναγκαίο, κακό και πάρεργο? Και εδώ το αποκορύφωμα είναι η αίθουσα φυσικοθεραπείας. Και αυτή στο διάδρομο.